Με τα αγροτικά μας ζητήματα θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας. Είναι εκείνα που καίνε άλλωστε παραγωγούς αλλά και κτηνοτρόφους με την επόμενη μέρα εξαιρετικά δύσκολη για τους ίδιους. Οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα σε Ηλία και Αίγιο άνοιξαν το χορό των κινητοποιήσεων με παραστάσεις διαμαρτυρίας και πορείες με τα τρακτέρ τους, επιδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των αγροτών να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα και στην Ηλία, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για το μέλλον του κλάδου. Πιέζουν τους κτηνοτρόφους τώρα με το γάλα. Συμφωνίες κυρίων θα κάνουν οι κυβερνήσεις, ανεξαιρέτως χρώματος. Οι αγρότες έδωσαν σήμερα ραντεβού στους δρόμους, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα τα γνωρίζουν και τα μικρά παιδιά. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Τις λύσεις τις ξέρουμε εμείς που έχουμε γεννηθεί στο χώμα. Έχουνε στραβώσει τα χέρια μας από την πολλή δουλειά και έχουμε γεράσει πρόωρα. Έχουμε προτείνει τις λύσεις στις εκάστοτες κυβερνήσεις. Εδώ στην Ηλία υπάρχουν 30.000 αγροτικές οικογένειες. Αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν το πρωί σε κινητοποίηση στον κόμβο Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία με τα τρακτέρ τους σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μας υποκινεί ότι τα προϊόντα μας είναι κάτω του κόστους οι τιμές, ότι οι ζημιές που είχαμε την προηγούμενη χρονιά δεν αποζημιώθηκαν, μας λιδωρεί η κυβέρνηση, μας λιδωρεί ο κύριος Υπουργό Αυγενάκης και εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δεν επικοινωνούμαστε από κανέναν, είμαστε όλοι αγρότες και προσπαθούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, λένε οι ίδιοι, και έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας έριξαν σανό και γάλα στο οδόστρωμα ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Και η διεκδίκηση και ο αγώνας είναι ό,τι πιο σεβαστό και είναι και δημοκρατικό δικαίωμα. Ξέρουμε τα προβλήματα, είναι πολλά, συσσωρευμένα, σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής. Εγώ προσωπικά και εδώ με τον καλό συνάδελφο, τον καινούριο συνάδελφο αγροτικής ανάπτυξης, τον Ανδρέα το Φίλια, είμαστε εδώ όχι για να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το τραπέζι, ούτε να τα οριοποιήσουμε. Καλό είναι να κουβεντιάζουμε και στο δρόμο αν εσείς το επιλέγετε, αλλά πολλές φορές όμως καλό είναι να κουβεντιάζουμε και σε ένα τραπέζι για να μπορούμε να κρατάμε και τις σημειώσεις σας, για να παίρνουμε όπλα, τα οποία όπλα θα μας μεγαλώσουν και τη δύναμη που έχουμε ως περιφέρεια και κυρίως τον περιφερειάρχη, ο οποίος έρχεται σε επαφή με την κεντρική εξουσία. Στους δρόμους του αγώνα και των διεκδικήσεων βγήκαν και οι αγρότες στο Αίγιο. Μάλιστα προχώρησαν στο συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο δρόμο του αγώνα, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά ζητήματα και ειδικότερα έτσι στην περιοχή με την ακαρπία της ελιάς, τις καταστροφές που έχουμε βιώσει από τις καιρικές συνθήκες στις σταφίδες και στα μπέλια. Τα προβλήματά μας είναι πολλά και δίκαια. Το κόστος παραγωγής έχει φτάσει στο Θεό και διαβίωσης και καλλιέργειας των θυμάτων μας, αλλά και παραπέρα οι τιμές πρώτη των προϊόντων είναι ελάχιστες. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το λεμόνι με τα 35 λεπτά? Από τη σταφίδα με το 1,30-1,40? Προβλήματα έχουμε με τον ΕΛΓΑ, με τον ΕΛΓΑ που δεν πληρώνει. Ιστορίες καθημερινής τρέλας ζουν αρκετοί πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στα γρανάζια του ελληνικού δημοσίου για τα αυτονόητα. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος Ίνος από την Βάρδα που εν έτη 2024 αναμένει την επικουρική του επί 42 ολόκληρους μήνες. Ο ίδιος ελπίζει σε ένα θαύμα για να μπορέσει να έχει έναν αξιοπρεπή βίο ύστερα από πολλά χρόνια ατελείωτης δουλειάς. Κατά τα άλλα μας λένε ότι με ένα κλικ θα παίρνετε τη σύνταξη. Να έχουν περάσει 3,5 χρόνια για να μην έχω πάρει την επικουρική μου σύνταξη. Γιατί? Στα γρανάζια του αθάνατου ελληνικού δημοσίου έχει μπει και συμφλίβεται ο συνταξιούχος από τη Βάρδα Νίκος Ίνος, που εδώ και 24 μήνες περιμένει την επικουρική σύνταξη σαν μάνα εξ ουρανού.
Ο ίδιος μίλησε για την περιπέτεια που βιώνει στην κάμερα και τον δημοσιογράφο της Πατρίς Αντώνη Φώτη, περιγράφοντας τον Γολγοθά που ζει τα τελευταία χρόνια. Ο ΕΦΚΑ του Πύργου κράτησε αυτό το έγγραφο, παρότι τηλεφωνούσα συνέχεια. Το κράτησε 2 μήνες και απάντησε ότι δεν είναι δική του δουλειά να απαντήσει και το έστειλε στην Αμαλιάδα, ως αρμόδια υπηρεσία για την Αμαλιάδα. Όταν το έστειλε στην Αμαλιάδα, εγώ συνέχισα να ενοχλώ και να λέω τι θα γίνει, πότε θα βγει, τι θα... Αφού πέρασαν λοιπόν άλλοι 2 μήνες, έστειλαν από το ΕΦΚΑ της Αμαλιάδας αυτό το έγγραφο πάλι στην Αθήνα και ζητάει να ανακεφαλαιωθεί ο χρόνος της επικουρικής του ΤΑΙΕΜ, λίγα λόγια, που ανήκω. Ο ίδιος βρίσκεται στην αναμονή από το κράτος εδώ και 3,5 χρόνια, καθώς δεν του έχει αποδοθεί ούτε η επικουρική σύνταξη, ούτε και το υπόλοιπο του ΕΦΑΠΑΞ. Έχω βγει στη σύνταξη από τον Ιούλιο του 20. Λοιπόν, έχω πάρει τη σύνταξή μου, το μισό ΕΦΑΠΑΞ που είναι το κομμάτι του δημοσίου, το κομμάτι που ανήκει στο ΠΙΚΠΑ δεν το έχω πάρει ακόμη. Ο ίδιος ελπίζει πλέον σε ένα θαύμα που θα του επιτρέψει να έχει έναν αξιοπρεπή βίο. Την εκδιαμέτρου αντίθεσή της ως προς την Ελλαδική Εκκλησία για τον νόμο που αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια εξέφρασε σήμερα η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού κατά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρέπει να γίνουμε κράτος της Δύσης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Εκκλησία να σκληραίνει τη στάση της το αμέσως επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε τι λέει ο Μητροπολίτης Ηλίας και ο Λένης. Δεν δέχεται και η Εκκλησία να επεμβαίνουν οι νομοθετούντες. Να επεμβαίνουν και να καθορίζουν τι είναι αμαρτία και όχι. Η Ελλάδα πλέον αντί να φοβίζει, μαγνητίζει. Στα άκρα φαίνεται να φτάνει η κόντρα κυβέρνησης και ελλαδικής εκκλησίας με φόντο το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η ιεραρχία αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση της, στέλνοντας επιστολές προς τους βουλευτές, με την ανάγνωση εγκυκλίου στους ιερούς ναούς και την εξουσιοδότηση των Μητροπολιτών να ενημερώσουν το ποίμνιο. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους υπουργούς για το σχέδιο νόμου που έχει προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση της Εκκλησίας, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έρχεται η σχετική ρύθμιση, εντάσσοντάς την σε μια στρατηγική διεύρυνση των δικαιωμάτων των πολιτών και σύγκλησης της Ελλάδας με την προηγμένη και φιλελεύθερη Ευρώπη. Η πρόοδος μιας οικονομίας και η ευημερία των πολιτών μιας κοινωνίας δεν μετρούνται αποκλειστικά με εισοδηματικούς όρους. Δεν μετρούνται αποκλειστικά με μακροοικονομικούς δείκτες. Δικό μας όραμα είναι η ανάπτυξη και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος να συνοδεύονται ταυτόχρονα με περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ισότητα, περισσότερη ασφάλεια από τη διαρκή ευάθυνση της δημοκρατίας που μειώνει τελικά τις διακρίσεις και μειώνει τις ανισότητες. Διαφορετικά, τι νόημα έχει να αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας χωρίς αυτό να διαχέεται τελικά σε όλους τους πολίτες, χωρίς να συνοδεύεται από ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς να μπορεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να ζουν ελεύθερα ως Ευρωπαίοι πολίτες στην πατρίδα μας. Η Εκκλησία είναι αντίθετη σε όλα αυτά τα γεγονότα, δήλωσε στην κάμερα ο Μητροπολίτης Ηλίας και ο Λένης Αθανάσιος. Η Εκκλησία είναι αντίθετη σε αυτά τα γεγονότα, γιατί ο γάμος είναι ένα ιερό αλλά μυστήριο. Είναι γάμος, όπως θα έλεγα ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα και παρουσίασε μετά που έφυγε τη γυναίκα προς τον Αδάμ και σαν να του έλεγε αυτή είναι η γυναίκα σου με την οποία θα δημιουργήσει οικογένεια και τα λοιπά. Θα έλεγα ότι την στιγμή εκείνη ο Θεός ετέλεσε το γάμο όταν παρουσιάζει τη γυναίκα στον άντρα και του λέγει ότι αυτή είναι η Εύα, η οποία σημαίνει ζωή. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία στοιχούσα σε αυτή την πράξη της Παλαιάς Διαθήκης που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, θεωρεί τον γάμο τον Ορθόδοξο την σύζευξη ανδρός και γυναικός. Αυτή είναι η παράδοση, αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η πίστη μας.
Οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, πιστεύοντας πως η εύρυθμη και ταχύ απονομή δικαιοσύνης συνιστά θεμέλιο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, στέκεται στο πλευρό των τοπικών φορέων. Επιζητά τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση σχετικά με το νέο δικαστικό χάρτη και σημειώνει την ανάγκη προσαρμογής του στις τοπικές ανάγκες για μια δικαιοσύνη που θα υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας. Αυτό αποφασίστηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος, καλώντας την κρατική πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστική διαβούλευση. Τη διαφωνία του με τις προβλέψεις του σχεδίου για το νέο δικαστικό χάρτη εξέφρασε στην έκτακτη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη μας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, ήρθε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω έγκαιρα και σωστά και τεκμηριωμένα. Η άποψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία, είναι να υπάρξει ένας πιο εκτεταμένος διάλογος με όλους τους αρμόδιους φορείς που αφορούν το δικαστικό σώμα. Δεν είναι όριμες συνθήκες και νομίζω ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε στη διαδικασία συγχωνεύσεων. Προσωπικά, αν θέλετε, το έχουμε δει και σε άλλες δημόσιες δομές όπου υπάρχει συγχώνευση. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε ούτε οικονομία κλίμακος, ούτε εξυπηρέτηση του πολίτη. Νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει κλείσιμο κανενός υποκαταστήματος ή κανενός δικαστικού κτηρίου. Πρέπει να γίνει ένας σαφής διάλογος με όλους, κυρίως με τους δικηγόρους, τους δικαστικούς εκπροσώπους. Η περιφέρεια το δήλωσε ξεκάθαρα. Μπορεί αυτό να έρχεται σε αντίθεση ενδεχομένως με κάποιες κεντρικές επιλογές, αλλά νομίζω ότι όταν η τοπική κοινωνία και ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο εκφράζεται, θα πρέπει και η κεντρική διοίκηση να το λαμβάνει αυτό σοβαρά υπόψη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας εναρμονίζεται και με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και αναμένει από την κυβέρνηση να υπάρξει μια ολοκληρωμένη διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο που θα διαμορφώσει μια κοινή στάση η οποία με τη σειρά της μπορεί να συμβάλλει στη λήψη τελικών αποφάσεων από το Υπουργείο που θα λαμβάνουν υπόψη τη φωνή της τοπικής κοινωνίας. Νομίζω ότι και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά από όσο γνωρίζω και έχω μιλήσει και με άλλες περιφέρειες, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και περιμένουμε να ανταποκριθεί και η κεντρική κυβέρνηση. Η υπογραφή του Μνημονίου για τις Πανεπιστημιακές Σχολές ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του αυτοκινητόδρομου στην Νότια Ηλία. Δηλώνει στην Κάμερα ότι η Περιφερειάρχης Νίκος Γοροβέσης. Ο ίδιος θεωρεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη ώρα των διεκδικήσεων για την άρση του οδικού αποκλεισμού μιας από τις ομορφότερες περιοχές της χώρας. Τώρα είναι κατάλληλη ώρα των διεκδικήσεων για να φτάσει ο αυτοκινητόδρομος στην Νότια Ηλία, λέει στην Κάμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης, λίγα 24 ώρα μετά την υπογραφή του μνημονίου για τις μεταπτυχιακές σχολές στην Ολυμπία. Μετά και με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Ολυμπιακής Ακαδημίας, είναι αναγκαία όσο ποτέ. Όχι μόνο η ολοκλήρωση πλέον του αυτοκινητοδρόμου Πύργου Πάτρας, αλλά η συνέχιση του και η άρση της απομόνωσης της Νότιας Ηλίας με τη δημιουργία και εκεί ενός νέου σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου Πύργο Καλό Νερό Τσακώνα. Ο Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε μιλώντας στην Κάμερα ότι εδώ και τώρα ο αυτοκινητόδρομος θα πρέπει να φτάσει και στην Ολυμπία, χαρακτηρίζοντας την υπογραφή του μνημονίου ως ευκαιρία προκειμένου να ξεκλειδώσει η επέκταση του δρόμου. Θα ήταν παράληψή μας, θα ήταν αυλεψία μας να μην διεκδικήσουμε τώρα όσο τίποτε άλλο την ολοκλήρωση του δρόμου Πύργου Πάτρα προς αρχαία Ολυμπία. Έτσι μόνο με υποδομές, με εμβληματικά έργα και με την εκπαίδευση ένα βήμα παραπέρα, τότε μόνο θα μπορούμε να πούμε ότι η Ηλία πετυχαίνει, διεκδικεί και τελικά τα καταφέρνει. Ως ένα βήμα, αλλά όχι και τόσο σημαντικό, χαρακτηρίζουν οι πολίτες το επίδομα απόκτησης παιδιών που αυξάνεται και κυμαίνεται από 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί και ανεβαίνει για κάθε ένα επιπλέον. Οι πολίτες θεωρούν ότι αυτό το ποσό δεν αποτελεί ενθάρρυνση των ζευγαριών να κάνουν παιδιά, αφού τα έξοδα είναι πολλά.
Μπορεί η κυβέρνηση να ανακοίνωσε αύξηση που κυμαίνεται από 400 έως 1500 ευρώ στο επίδομα γέννησης, το οποίο αυξάνεται στα 2400 ευρώ για το πρώτο παιδί και φτάνει έως τα 3500 για το τέταρτο, με την αύξηση να έχει αναδρομική ισχύ και για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2023. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα των ζευγαριών που με σκεπτικισμό αναρωτιούνται πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια μετά τη γέννα λόγω της ακρίβειας. Είναι ένα μικρό βήμα, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θέλει και άλλα θέματα και άλλα βήματα να στηθεί η ελληνική οικογένεια και με άλλους τρόπους και μέσα από τα σχολεία, μέσα από την παιδεία γενικότερα, ώστε να μπορέσουν να. Γιατί υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, δυσπλαγία οικονομική και πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες, οι κατάλληλες ώστε τα παιδιά να έχουν τα προτερήματα αυτά. Γιατί που δουλεύει τώρα, πάρα πολλές μητέρες δουλεύουν μαζί με τον πατέρα για να τα φέρουν πέρα οικονομικά. Χρειάζονται και άλλα βήματα. Ο σημερινός τρόπος ζωής με τις υποχρεώσεις και τα έξοδα αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για να αποφασίσει η νέα γενιά να μεγαλώσει την οικογένειά της, αφού με δυσκολίες επιβιώνουν. Μειωθεί πιστεύω αρκετά ακόμα. Δηλαδή τα νέα ζευγάρια θα δυσκολευτούν, έστω. Θα δυσκολευτούν, γιατί το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει παραπέρα. Πιστεύετε δηλαδή ότι τα έξοδα δεν είναι η γέννα, είναι το μετά, Είναι το μετά, το μετέπειτα. Αυτός είναι και ο λόγος που μειωνόμαστε συνέχεια. Πιστεύω πως ναι. Τα πάντα, γιατί είναι όλα πανάκριβα και δεν σώνεται η κατάσταση. Οπότε τα νέα παιδιά λόγω ακρίβειας δεν κάνουν παιδιά. Λόγω της υπογεννητικότητας η ελληνική οικογένεια φθήνει, γενικά και ο ελληνισμός. Είναι σωστή κατεύθυνση και πρέπει ουσιαστικά να στηριχθεί περισσότερα βήματα και η τριτεκνή οικογένεια. Είναι ένα θετικό βήμα ώστε να γεννήσουν οι μητέρες παιδιά, αλλά στο θέμα των εξόδων στη γέννα, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, πρέπει να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια και με άλλα θέματα και μέσα από τα θέματα παιδείας. Φυσικά υπάρχουν και οι παλαιότερες γενιάς που εκτιμούν ότι κάποτε με μεγαλύτερη φτώχεια οι Έλληνες αποκτούσαν παιδιά, μη θεωρώντας εμπόδιο τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν. Τα νέα ζευγάρια θέλουν την καλοπέρασή τους, τίποτα άλλο. Είναι εύκολο για μια οικογένεια σήμερα να αποκτήσει παιδιά? Γιατί να μην είναι, παλιά πώς ήτανε? Γιατί παλιά αποκτούσανε 5 και 10 και 7. Παλιά δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Θέλουν την ανεξαρτησία τους, την καλοπέρασή τους. Αυτά θέλουν. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί είμαι και εγώ, έχω 3 παιδιά. Η ακρίβεια οπότε δεν παίζει ρόλο, άμα θες. Παλιά ήσαντε πολύ πιο φτωχοί και κάνανε παιδάκια. Δόξα ο Θεός. Πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, να αυξηθεί τα πάντα. Οπότε το δύσκολο είναι μόλις το αποκτήσουν πώς θα το πώς ναι, θα το ναι, με επιδόματα τι να λέει. Γύρω στο 5% αναμένεται να αυξηθεί το 2024 ο κατώτατος μισθός, προκειμένου να φτάσει στα επίπεδα των 800 ευρώ μεικτά. Ταυτόχρονα, στόχος της κυβέρνησης είναι να συμπεριληφθούν στις αυξήσεις και οι εργαζόμενοι στη νέα τουριστική περίοδο, γι' αυτό και επισπεύδει τις εξελίξεις. Από την 1η Απριλίου αναμένεται να εφαρμοστεί φέτος ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός, με τη νέα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, να προαναγγέλει την κατάθεση τροπολογίας προκειμένου να επισπευθεί η διαδικασία και η νέα αύξηση να μπορέσει να συνυπολογιστεί και στην τουριστική περίοδο. Νέα μέτρα προχωράει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Βλέπουμε ότι από 1η-1η-24 βάζει σε εφαρμογή το ξεπάγωμα των τριετιών, πράγμα που σημαίνει ότι στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι μισθωτοί θα βρουν αυξήσεις από 10 έως 30% στο μισθό τους και στο αμέσως προσεχές κοντινό μέλλον βλέπουμε ότι έρχεται σε επαφή με τους κοινωνικούς φορείς το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να προβούν σε νέα μέτρα και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για 5% αύξηση, δηλαδή από τα 780 που είναι σήμερα να πάει στα 820. Βάσει των εκτιμήσεων, ο κατώτατος μισθός θα κινηθεί πέριξ του συν 5%, καθώς το ποσοστό της αύξησης θα πρέπει να ενσωματωθούν ο τρέχον πληθωρισμός αλλά και ένα μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας. Αυτό βέβαια το αναμένουμε να γίνει αρχές Απρίλη με Μάιο μέσα, όπου θα έχουν κατατεθεί οι ανάλογες προτάσεις των κοινωνικών φορέων, ώστε να δούμε πόσο θα κυμαίνεται ο πληθωρισμός και πόσο η οικονομία θα έχει πάρει τα πάνω της στο πρώτο τουλάχιστον τρίμηνο, τετράμηνο του νέου έτους, για να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Στην πράξη αυτό εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε κατώτατο μισθό ίσο με 820 έως 830 ευρώ από 780 ευρώ.
Με την αγοραστική δύναμη των πολιτών σε Ελλάδα και Ευρώπη να είναι έως και χαοτική, το ίδιο μεγάλες είναι και οι διαφορές στις τιμές των προϊόντων που πληρώνουν οι καταναλωτές στη χώρα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ενδεικτικές οι τιμές στα γαλακτοκομικά που στην Ελλάδα κοστίζουν πανάκριβα, ενώ τα όπορα κυπευτικά στην χώρα μας είναι φθηνότερα. Πανάκριβα γαλακτοκομικά και φθηνά οπωροκυπευτικά πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές εναντί πολλών Ευρωπαίων, με 6 στους 10 να βρίσκει καταφύγιο στις προσφορές. Είναι πολύ ακριβά. Αναζωπήρωση πληθωριστικών πιέσεων και επίμονες αυξήσεις στα τρόφιμα έδειξαν πριν κλείσει η περσινή χρονιά τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Παρά τη μείωση των πρώτων υλών όπως το σιτάρι, τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τα σπορέλαια κατά 13,7% πέρσι σε σχέση με το 2022, οι διεθνείς τιμές παραμένουν περίπου 30% υψηλότερες από τα προ-κρίσης επίπεδα. Σε όλα τα κράτη ακριβία έχουμε. Οι διεθνείς τιμές των τροφίμων δείχνουν να υποχωρούν μετά από ένα πολύμηνο κρεσέντο. Οι μειώσεις ωστόσο δεν έχουν περάσει ακόμη στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς δεν μιλάμε για μικρότερες λιανικές τιμές, αλλά για μικρότερες αυξήσεις. Εγώ από την αρχή δεν πολύ πήγαινα στα ακριβά, γιατί δεν μου έβγαινε. Αυτό που καίει περισσότερο τους καταναλωτές είναι ότι ενώ μέχρι τα μέσα του 2023 ο πληθωρισμός τροφίμων στη χώρα ήταν πολύ χαμηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, από τον Ιούνιο και μετά η εικόνα αυτή έχει αναστραφεί. Πιο μεγάλη υποχρέωση είναι σίγουρα τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία για τη μέση τιμή βασικών καταναλωτικών αγαθών σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δείχνουν πως στην Ελλάδα πληρώνουμε το ακριβότερο φρέσκο γάλα, με τη χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στην Πορτογαλία. Ιδιαιτέρως αλμυρά είναι και τα ελληνικά αυγά, καθώς συναγωνίζονται σε ακρίβεια μόνο τα αντίστοιχα γαλλικά, ενώ το εγχώριο τυρί πωλείται κατά μέσο όρο ακριβότερα από ό,τι τα αντίστοιχα τυριά στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αντιθέτως, οι τιμές στα οπωροκυπευτικά είναι χαμηλότερες, ως πολύ χαμηλότερες. Ένα κιλό μήλα πωλούνται προς 1,78 ευρώ στην Αθήνα, όταν στο Παρίσι φτάνουν να πωλούνται προς 3 ευρώ και 32 λεπτά. Περιορίζουμε τα μεν και πάμε στα απαραίτητα. Και ενώ την περίοδο της πληθωριστικής τρέλας τη διαφορά έκαναν κυρίως τα τυποποιημένα τρόφιμα, από το καλοκαίρι και μετά, η μόνη διαφορά με τους προηγούμενους μήνες είναι οι υψηλές πτήσεις που καταγράφονται στα νοπά προϊόντα. Όχι. Είναι προφανές πως η διαφορά στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών από χώρα σε χώρα είναι μεγάλη. Ως τις 25 Ιανουαρίου θα πρέπει να γίνει υποβολή στοιχείων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του 2023, ώστε να κλειδωθεί η έκπτωση του 10% στον λογαριασμό του φετινού ένφια στη βάση της πρόσφατης νομοθετικής παρέμβασης της κυβέρνησης. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Τραγικός απολογισμός των πλημμυρών που έπληξαν πρόσφατα τη Θεσσαλία είναι αμήλικτος. Απώλεια ανθρωπίνων ζωών, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα κλήργησης γης εκτός παραγωγής, πρωτοφανή ζημιά σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και σε σοδιές, ολοσχερής καταστροφή υποδομών και δικτύων. Η ανάγκη πρόληψης γίνεται πλέον επιτακτική σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και αντιληπτή από όλο και περισσότερους, ακόμα και από τους πιο δύσπιστους. Με την έναρξη της νέας χρονιάς έχουμε και επίσημα την έκπτωση του ένφια της τάξης του 10% σε ασφαλιζόμενες κατοικίες. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι να έχουν ασφαλιστεί κατοικίες για φυσικά φαινόμενα και σεισμό. Η έκπτωση αυτή θα δοθεί στις κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί και όχι στο σύνολο του έμφυα. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο κίνητρο για αυτούς που θέλουν να εξασφαλίσουν τις περιουσίες τους. Συν το ότι ζούμε και σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί και στο παρελθόν από μεγάλες καταστροφές. Τη λύση έρχεται να δώσει η ιδιωτική κάλυψη. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω στην ασφάλιση κατοικιών. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών με τις ασφαλιστικές κατοικίες, να είναι περίπου 1 εκατομμύριο που αντιστοιχούν σε μόλις 16% του συνολικού αριθμού, τα οποία είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα. Στα αυτοκίνητα τα οποία έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, αν δεν υπάρχει κάλυψη μέσα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να τα προστατεύει από φυσικές καταστροφές, δυστυχώς η πολιτεία δεν θα τα αποζημιώσει, όπως και οι ασφαλιστικές δεν θα τα αποζημιώσουν το ίδιο. Αποτελεί από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, αν και τα τελευταία χρόνια οι ζημιές εξαιτίας των φυσικών καταστροφών αυξάνονται δραματικά. Μέχρι 25 Ιανουαρίου, οι ασφαλιστικές καλούνται να δώσουν τα στοιχεία στην κυβέρνηση για τα σπίτια τα οποία έχουν ασφαλιστεί. Πρόσθετο κίνητρο για να προνοήσει κανείς και να ασφαλίσει το κινητό του. Είναι η έκπτωση των ένφια. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη που ψηφίστηκε μετά το καλοκαίρι, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες
Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν μείωση στον έμφυα έως 10% από το 2024 εφόσον έχουν ασφαλίσει ιδιωτική ασφάλιση της κατοικίας τους έναντι φυσικών καταστροφών. Υπολογίζεται μάλιστα με τα σημερινά δεδομένα ότι η συνολική έκπτωση για 1 εκατομμύριο δικαιούχους θα φτάσει στα 150 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2027. Και λίγο πριν κλείσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα της ημέρας στον υπόλοιπο κόσμο. Ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος συνετρίβει στη μεθωριακή περιφέρεια του Μπελγκορόντ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, τους οποίους η Μόσχα πρόοριζε να απελευθερώσει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για ανταλλαγή κρατουμένων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι εκτός από τους Ουκρανούς αιχμαλώτους, σκοτώθηκαν επίσης 6 μέλη του πληρώματος και 3 συνοδοί. Οι πιέσεις των Γάλλων αγροτών προς τη γαλλική κυβέρνηση συνεχίζονται. Πολλοί δρόμοι παραμένουν μπλοκαρισμένοι και δεκάδες σωματεία συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις. Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Παγιόν και την Πο, γύρω από τη Λιόν, από το Οράν στη Μοντελιμάρ, μεταξύ Βαλένς και Γκρενόμπλ, καθώς και σε σημεία του Βόρειου Παρισιού. Μόλις στήσαμε το μπάρμπεκιου. Σε λίγο φτάνει το κρέας. Ξεκινάμε το ζέσταμα το απόγευμα. Το φορτηγό πίσω μας θα είναι ένα μέρος για να μπορούμε να ξεκουραζόμαστε. Χρειαζόμαστε ύπνο στα ζεστά. Έχετε σκοπό να μείνετε μέρες εδώ, φυσικά. Στη Λιθουανία, πάνω από 1000 τρακτέρ εισήλθαν στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο Βίλνιους. Κεντρικοί δρόμοι που οδηγούν προς το κοινοβούλιο είναι κλειστοί. Οι αγρότες φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι νέες νομοθεσίες μας πλήττουν. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρωθήκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.